Λοιπόν, είδατε τις βασικές πρόνοιες, εκπαιδευτικοί λέει, μαθητές και επισκέπτες που θα καπνίζουν, θα αντιμετωπίσουν και πρόστιμο μέχρι 2.000 ευρώ. Πώς το κρίνετε όλο αυτό? Καταρχάς θέλω να πω ότι το θέμα αυτό συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη από το 2009 το Υπουργείο Παιδείας είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία που είχε ως τίτλο «Σχολεία χωρίς καπνό». Η ΟΕΛΒΕΚ διαχρονικά, κύριε Νικήτα, είχε τη θέση ότι ασφαλώς και δεν διαφωνεί με την απαγόρευση του καπνίσματος στους σχολικούς χώρους. Αυτό που ζητήσαμε όμως είναι αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος καπνιστό, που εννοείται ότι αυτός ο χώρος δεν θα επιτρέπει την είσοδο, δεν θα επιτρέπεται στον χώρο αυτό είσοδο των μαθητών ή γενικότερα των ανήλικων προσώπων, και εννοείται ότι θα είναι ένας χώρος ο οποίος δεν θα είναι προκλητικός. Θέλω απλώς να πω ότι μέσα στο νομοσχέδιο θα δείτε ότι παρά τη γενική απαγόρευση του καπνίσματος, σε ορισμένους χώρους επιτρέπεται, όπως είναι οι χώροι των αεροδρομίων, στα λιμάνια, σε ξενοδοχεία. Υπάρχουν επίσης ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τους οποίους γίνεται αναφορά, για κέντρα υγείας, για νοσοκομεία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό που διαχρονικά ήταν θέση της ΟΕΛΜΕΚ, λέμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος με προδιαγραφές συγκεκριμένες, που εννοείται, επαναλαμβάνω, ότι στον χώρο αυτό δεν θα επιτρέπεται είσοδος σε μαθητές, και επαναλαμβάνω επίσης και το υπογραμμίζω, ένας χώρος ο οποίος ασφαλώς και δεν θα είναι προκλητικός και να λειτουργεί ως διαφήμιση του καπνίσματος, εννοείται, για τους ανήλικους. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή ακόμη και τώρα το λέτε, ή απλά το λέτε για να προλάβετε τυχόν αντιδράσεις συναδέλφων σας καπνιστών? Όχι, όχι, είναι ένα θέμα που η ΟΕΛΜΕΚ το έχει βάλει στον Υπουργό Παιδείας από πέρσι, από το Σεπτέμβριο. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υιοθετείται, δεν πάει καν στη Βουλή ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, εμείς θα ξαναβάλουμε αυτό το ζήτημα, σίγουρα. Όταν θα συζητείτε θα το θέσετε, μάλιστα, ναι. Θα το θέσουμε, ναι, είναι σαφές, νομίζω ότι δεν είναι ούτε παράλογο. Ωραία, και αν δεν περάσει αυτό που θέλετε, τι θα κάνετε? Όχι, δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Θα το συζητήσουμε με τον Υπουργό για να δούμε ακριβώς και τις προθέσεις, και θα το συζητήσουμε ενδεχομένως και πέρα από τον Υπουργό με άλλους φορείς. Ωραία, αν αρνηθούν να το υιοθετήσουν, τι θα κάνετε? Θα επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προτρέχω. Θέλω να συζητήσουμε πέρα το θέμα, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις, και από εκεί και πέρα θα συνέλθουν τα όργανα και θα αποφασίσουν. Δεν τίθεται θέμα. Το πρόστιμο είναι καλό, είναι ψηλό, είναι χαμηλό, τι είναι? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκπαίδευση δεν προσφέρει μόνο το σχολείο. Εκπαίδευση είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και έξω από το σχολείο. Και ναι, αλλά εκεί έχουν τον ρόλο και την ευθύνη κάποιοι άλλοι. Αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τους χώρους της τυπικής εκπαίδευσης, είτε είναι δημοτικό είτε είναι μέση εκπαίδευση κλπ. Το σχολείο, επαναλαμβάνω, συμμετέχει σε όλη αυτή την εκστρατεία. Προηγουμένως σας έχω μιλήσει για την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια υπό τον τίτλο «Σχολεία χωρίς καπνό». Σχολεία προβαίνουν και κάνουν αντικαπνιστικές εκστρατείες. Άρα λοιπόν, μέσα από την εκπαίδευση, όλα αυτά τα μηνύματα τα προωθούμε με στόχο να διαμορφωθεί μια αντικαπνιστική συνείδηση στο μαθητικό πληθυσμό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το θέμα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, αντιλαμβάνεστε, ότι όσοι είναι καπνιστές, αισθάνονται ότι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να βγαίνουν έξω, ή ενδεχομένως θα δούμε το φαινόμενο να βγαίνουν έξω από το σχολείο, δηλαδή να καπνίζουν. Θα πάμε σε τέτοια φαινόμενα? Εντάξει, τώρα αν πάμε εκεί, χάσαμε. Γι' αυτό την ουσία. Λέω. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σημασία έχει να είμαστε προμηθείς, και νομίζω ότι υπάρχουν οι τρόποι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Αναμένουμε να δούμε την κατάληξη αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.